Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μα τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα, είναι ο Γενικό Γραμματέα τη Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ. Καλή σα μέρα κύριε Γραμματέα. Καλημέρα σα. Τι κάνετε. Καλά. Κύριε. Δεν θα ξεκινήσουμε την κουβέντα απευθεία. Σα αρέσουν οι εκπλήξει και έκπληξη σα έχουμε. Με ε, ποτ πουρή, να το πω έτσι, από ατάκε σα, από ε, στιγμέ σα, στιγμιότυπα. Μα τροφοδοτείτε διαρκώ κύριε Γραμματέα, δεν έχουμε παράπονο. Οπότε σα κάνουμε δώρο κι εμεί ε, μια ωραία έτσι, ε, φέτα με όλα τα ωραία που έχει πει ο κύριο Κουτσούμπα αλλά αυτοί είστε. Τώρα φταίω εγώ να πω που τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια και καλά αυτός πως τον λένε αυτός ο ξένος ιστορικός ο ιστριοδύφης τον ξεχνάω ο παπαρατσένκο κάπως έτσι παπαρατσένκο. αραμπάδες και καρούλια ραπανάκια και μαρούλια μια παντόφλα στο κρεβάτι βάσανα που έχει αγάπη Ωραία που είναι η Λιβαδιά, χωρίς καμιά αιτία. Τόση ψυχεδέλεια. Παρτί κομμουνίς της η κλασσική εργασία της Γκρέσης ήταν θα είναι βλέπω με γραβάτα σήμερα. <laughs> ναι, γιατί φοράω γραβάτα. δεν <laughs> φοράω, άλλο δεν φοράω ανάλογα. Τώρα που είναι βράδυ και είμαστε όλοι μαζεμένοι, ένα και λίγο σου <Aww>. <desp lawsuit> Γιατί αυτή είναι. Και εμεί αυτοί είμαστε. <laughs> αυτά είναι τα ανθρώπινα, τα κανονικά, αν μου επιτρέπετε, και νομίζω ότι θα θέλαμε όλοι οι πολιτικοί, και το κάνουν τον τελευταίο καιρό και με τη βοήθεια των social media, να είναι πιο ανθρώπινοι. Αυτό βγαίνει προ τα έξω, κύριε Γραμματέα. Νομίζω ναι, ότι το εγώ... εισπράτετε και από τον κόσμο εσεί. Είναι, είναι ο τρόπο που μιλάω, ο τρόπο που αντιλαμβάνομαι τα πράγματα. Ε, και νομίζω, μάλλον, ότι αυτά που λέω με αυτόν τον τρόπο, μάλλον ακουμπάνε στον ελληνικό λαό, γι' αυτό γίνονται και viral. Δηλαδή το «Αυτοί είστε» μάλλον προσδιορίσε ότι τα άλλα πολιτικά κόμματα έχουν ίδια στρατηγική γραμμή πλεύσης στην ουσία, στα στρατηγικά ζητήματα, στα βασικά, στα κερία, έχουν κοινό πρόγραμμα. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΓ, για παράδειγμα. Και αυτό το «Αυτοί είστε» Ε, Περιλαμβάνεται ε, και, και εκείνο. Στην, στην ίδια ναι, ναι, σειρά, ναι. τους βάζετε όλοι. Ναι, όχι στην ίδια σειρά, δεν είναι ίδια τα κόμματα. Mm -hmm. Δεν λέμε αυτό γιατί πολλέ φορέ μα κατηγορούν Ότι τους λέμε ότι οι ίδιοι είστε. Δεν είναι ίδια τα κόμματα, δεν είναι φωτοτυπίε. Άλλωστε θα ήταν ένα κόμμα, δεν θα ήταν τρία, τέσσερα, πέντε. Όμω αυτά τα κόμματα στα βασικά ζητήματα, όπω για παράδειγμα το Ταμείο Ανάκαμψη, πώ το αντιλαμβάνονται και τι συμφωνάνε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πληρώσει ο ελληνικό λαό. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ έχουν την ίδια γραμμή πλεύση. Δηλαδή του λένε 350 προαπαιτούμενα και λένε ναι. 350 προαπαιτούμενα, που σημαίνει 350 νομοθετήματα, αντιλαϊκά μέτρα, με πάρα πολλά άρθρα ο κάθε νόμος, που θα σημαίνουν νέους πληστηριασμούς, θα σημαίνει νέα φορολιστία για τον ελληνικό λαό, θα σημαίνει καθήλωση των μισθών, των μεροκαμάτων, άσχημες εργασιακές σχέσεις, δηλαδή στην υγεία καμία ουσιαστικά χρηματοδότηση, γιατί εδώ που τα λέμε, 31 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, που πάλι και αυτά είναι λεφτά του ελληνικού λαού από τη φορολογία, δεν είναι από κάποιο σακούλι που τα παίρνει το Ταμείο και μας τα δίνει, και τα γυρνάμε πίσω. Δεν είναι δανεικά και γύριστα. Είναι, είναι τα πληρώνουμε πάρα πολύ είναι ακριβά ε, σαν ελληνικός λαός. Λοιπόν, αυτά από τα 31 δισεκατομμύρια, μόνο για παράδειγμα, 314 εκατομμύρια θα πάνε στην υγεία, λένε. Και από αυτά τα 314 εκατομμύρια, τα περισσότερα θα πάνε σε ιδιωτικούς επιχειρηματικούς ομίλους της υγείας. Mm -hmm. Δηλαδή δεν προβλέπονται, για παράδειγμα, για προσλήψεις απαραίτητων γιατρών, όλων των ειδικοτήτων, νοσηλευτών. Είπαν, βέβαια, και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία έχουν μιλήσει για προσλήψει στον τομέα τη υγεία. Ναι, μάλιστα και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ συμφώνησε ότι δεν θα κάνουμε όσε είναι απαραίτητε, θα κάνουμε κάποιες προσλήψεις mm -hmm. γιατρών, αλλά θα τηρήσουμε τη δημοσιονομική πειθαρχία που μας επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm -hmm. Άρα mm -hmm. λοιπόν, mm -hmm. αυτό ξέρετε τι σημαίνει σε απλά ελληνικά, γιατί ο κόσμος μπερδεύεται με αυτούς τους οικονομικούς, πολιτικούς mm -hmm. όρους κλπ. Σημαίνει ότι δεν θα κάνουν τις απαραίτητες προσλήψεις, διότι τηρούν, αυτό που του λέει τα προαπαιτούμενα λέτε, που σα έλεγα πριν προβληθώ. η Ευρωπαϊκή Ένωση για το Ταμείο Ανάκαμψη. Ε, και φυσικά είχαμε. δεν θα έχουμε και καινούργια νοσοκομεία. Η ανακαίνιση κάποιων πτερήγων δεν συνιστά λύση. Mm -hmm. Και εδώ που τα λέμε, έκλεισαν επί Νέα Δημοκρατία και Πασόκο, όταν συγκυβερνούσαν, 16 νοσοκομεία. Δημόσια νοσοκομεία έκλεισαν. Και προφανώ τα νοσοκομεία του τα βλέπει ο κόσμο όταν χρειάζεται. Αν του συμβεί κάτι στη, στην υγεία του, τα βλέπει και με του γιατρού και με την ε, ε, ξενοδοχειακή έτσι, όπω το λέμε, του καθενό, mm -hmm. τη δυνατότητα mm -hmm. του κάθε ξενοδοχείου. Μα βεβαίω. Και, και, και μετά η, κυβέρνη η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ διατήρησε το κλείσιμο αυτών των νοσοκομείων. Παρότι είχε πει ότι θα ανοίξει mm -hmm. έστω κάποια 16 νοσοκομεία κλειστά και έκλεισε και ένα το λιμωδόν τη Πάτρα επιπλέον. Θέλω να σα ρωτήσω το εξή. Στηλιτεύεται τη Νέα Δημοκρατία το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ για την κυβερνητική του πολιτική και πρακτική και λέτε ότι σε κάποια ζητήματα πράττουν με τον ίδιο τρόπο. Ψηφίζει κάποιο το ΚΚΕ. Ε, και λέτε ψηφίστε μα και, και, ακόμη περισσότερο να δυναμώσουν τα ποσοστά μα. Πρακτικά αυτό τι σημαίνει, και αν υπάρχει μέσα στο ΚΚΕ η ανάγκη να κυβερνήσει κάποια στιγμή και όλα αυτά που λέτε, γιατί σα ρωτάμε κι εμεί, γιατί δεν κυβερνάτε με κάποιου, αυτά που λέτε να τα ορίσετε σαν πράγματα να γίνουν. Και λέτε δεν μπορούμε με κάποιου άλλου. Ναι. Μόνοι σα το έχετε στο μυαλό ναι. σα ω Όχι, κοιτάξτε, κοιτάξτε να δείτε. Επειδή μιλάμε τώρα μια βδομάδα πριν τι εκλογέ. Ακριβώς. Και επειδή σε μια βδομάδα να έρθουν τα πάνω κάτω ε, δεν, δεν γίνεται. Ή όχι. Ε, από ό,τι φαίνεται θα έχουμε μια νέα αντιλαϊκή κυβέρνηση. Προφανώ τη Νέα Δημοκρατία. Με αυτοδυναμία που θα συνεχίσει αυτή την πολιτική και αυτές τις εξαγγελίες που έχει, οι οποίες η εκτίμησή μας είναι και μετρώντας όλα τα δεδομένα και ο ελληνικός λαός το βλέπει, θα είναι σε αντιλαϊκή κατεύθυνση. Δεν θα είναι για επίλυση πραγματικών και ένα προβλημάτων. Άρα αυτό που, αυτό. που χρειάζεται αυτό που χρειάζεται είναι ισχυρή αντιπολίτευση. Η ισχυρή αντιπολίτευση δεν μπορεί να κάνει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε άλλο κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε ισχυρή αντιπολίτευση όταν είχε 30-32% την προηγούμενη τετραετία. Πήγε και ψήφισε τα μισά, το 50% των νομοσχεδίων, των εμβληματικών αντιλαϊκών νομοσχεδίων που έφερε η Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε το 70% των νομοσχεδίων αυτών και επίσης πάρα πολλά άρθρα επιμέρους που ήταν εμβληματικά αντιλαϊκά. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι η ισχυρή αντιπολίτευση μπορεί να κάνει μόνο το ΚΚΕ και επειδή κατά την άποψή μας και με βάση την πείρα που έχει ο ελληνικός λαός αντιπολίτευση και αντίσταση σε αντιλαϊκά μέτρα, εμπόδιο στο να πάρθουν αντιλαϊκά μέτρα, αλλά να Παίρνονται έστω κάποιες ανάσες, κάποια μέτρα ανακούφησης, αλλά και να ανοίγει ένας δρόμος για να καταργούνται αυτοί οι αντιλαϊκοί νόμοι, οριστικά και αμετάκλητα. Έχει η δύναμη του ΚΚΕ. Μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά και όχι με στη Βουλή μόνο, έξω στο λαό. Γιατί το κύριο είναι οι εργατικοί λαϊκοί αγώνες, είναι οι κινητοποιήσεις, είναι η οργάνωση, η μαζικότητα των σωματείων, των συλλόγων, του οργανωμένου κινήματος mm -hmm. και στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα και στο αγροτικό και στο κίνημα των αυτοποσχολουμένων και στο φοιτητικό κίνημα και στο μαθητικό κίνημα παντού. Άρα λοιπόν αυτή τη δύναμη μπορεί να τη δώσει μόνο το ΚΚΕ γιατί μόνο το ΚΚΕ έχει καθαρή γραμμή ότι ο λαός πρέπει να γίνει ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων και εμείς θέλουμε το λαό όχι στη γωνία ή να ψηφίζει κάθε τέσσερα χρόνια αλλά τον θέλουμε ενεργό συμμέτοχο στους καθημερινούς αγώνες του λαού μας. Θα ήθελα να μου πείτε, γραμματέα, πώ βλέπετε την επόμενη Βουλή. Βλέπουμε από τι δημοσιοποίησει πιθανώ να είναι επτακομματική, πιθανώ οκτακομματική. Άκουγα χθε και την κυρία Κωνσταντοπούλου σε μια συνέντευξη να λέει Δεν θα του αφήσω σε ησυχία στη Βουλή. Τι να περιμένουμε σε αυτή την καινούργια Βουλή, εσείς τι βλέπετε. Ε, καλά τώρα η κυρία Κωνσταντοπούλου ε, έχει, έχει, ο καθένα πολλά ράματα για τη γούνα τη. Διότι ήταν η, 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 η περίπτωση ενός πολιτικού, μιας προέδρου της Βουλής, η οποία συνέβαλε τα μέγιστα, το πρώτο εξάμεινο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ως πρόεδρος της Βουλής για να περάσουν όλα αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα, το τρίτο πιο επέσχυντο μνημόνιο. Μπορεί τελικά να έφυγε από τη Βουλή, να μην το ψήφιζε, mm -hmm. ε, να μιλούσε για το δημοψήφισμα. Όμως η όλη πορεία για το σύμφωνο σταθερότητας, για το πρόγραμμα, ο, το ο προγραμματισμός που έγινε για τα μνημόνια ήταν εκεί. Να σας πω επίσης, και δεν θα το ξεχάσω αυτό, ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου που λέει έμπαινε πάνω στην έδρα της Βουλής και, ε, και φώναζε και νόμιζε ότι η αντίσταση είναι η φωνή. Το πόσο δυνατά θα φωνάξεις δηλαδή ή πόσο θα κατηστερίζεις τις διαδικασίες και θα μας πιάνουν ξημερώματα εκεί ε, να συζητάμε. Έφτανε σημείο να μιλάω πέντε η ώρα το πρωί ξημερώματα. <στοί> ε, Είμαστε, ως, ως εκπρόσωπο του με ΚΚΕ με ε, ε, στη Βουλή με ευθύνη της κυρίας Κωνσταντοπούλου μια γελιότητα σε τελευταία ανάλυση, μια τραγωδία θα έλεγα ε, καλύτερα αλλά το κύριο ζήτημα ήταν ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν αυτή που είπε για παράδειγμα ότι ήταν σχημαλόγου ότι θα καταργήσουμε τα μνημόνια, mm -hmm. στηρίζοντα τον κύριο Τσίπρα. Πέραν και της όταν εμεί τη είπαμε, ναι. δεν είναι σχήμα λόγου, διότι εμεί ορίστε, σα καταθέτουμε πρόταση νόμου κατάργηση των μνημονίων. Με συγκεκριμένα άρθρα εδώ στη Βουλή. Και ήταν πρόεδρο στη Βουλή. Είχε υποχρέωση να το πάρει και να το φέρει στην Ολομέλεια. Mm -hmm. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αρνήθηκε. Το άφησε σε ένα σιρτάρι του γραφείου της, πιθανόν εκεί θα βρίσκεται ακόμα κάπου, σε κάποια σιρτάρια της Βουλής πεταμένος, ο νόμος που θα καταργούσε το μνημόνιο. Άρα κοροϊδεύει και κοροϊδεύει χοντρά τον ελληνικό λαό, ντύνεται με ένα ψεύτικο τώρα χαμόγελο προεκλογικά, για να φτιάξει λίγο το προφίλ έτσι όπως το έχουν πει οι επικοινωνιολόγοι της και προσπαθεί να πλασαριστεί ως τέτοια. Αυτά τα κόμματα είναι μια χρήση. Το έχω πει επανειλημμένα, θα το ξαναπώ και σήμερα. Λέτε είναι, το κόμμα είναι, είναι μια χρήση. Ποια κόμματα λένε. Μάλιστα πολλά. Καταρχά, την κυρία Κωνσταντοπούλου, τέσσερα χρόνια τώρα δεν την συναντήσαμε πουθενά. Εμεί οι βουλευτέ του ΚΚΕ ήμασταν στου πληστηριασμού, στι κινητοποιήσει εργατικέ, ήμασταν έξω από το λιμάνι, στην Κόσκο όταν σκοτωνόταν οι εργάτες, σακατεύονταν και κάνανε απεριακές κινητοποιήσεις τα σωματεία τους. Ήμασταν στη Λάρκο, ήμασταν παντού στους αγρο, στα αγροτικά μπλόκου, μπλόκα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν ήταν πουθενά σε όλα αυτά. Και ούτε. εμφανίζεται προεκλογικά, με στήριξη και κάποιων μέσων ή κάποιων άλλων, δεν ξέρω ποιον, λόγω πιθανών του, ε, του μπαμπά της, ή δεν ξέρω ε, τι άλλα υπάρχουν παιγνίδια εδώ, και εμφανίζεται στο πολιτικό σκηνικό. Ε, Όμω αυτά τα κόμματα μια χρήση που δεν τα θυμάται αύριο. Που δεν λέτε, τα θυμάται. Κοιτάξτε να σα πω, θυμάστε το λαό. Θυμάστε του Ανέλ. Θυμάστε το ποτάμι. Θυμάστε την Ένωση Κεντρών. Θυμάστε τη Δημάρ. Ποιον να πρωτοθυμηθείτε. Τώρα ποια είναι τα, κόμματα, λέτε. τα μέρα, 20... το μέρα δύχει. 25 που επίση θα ξεχαστεί σε λίγο μια τετραετία έκανε τη δουλειά του και ποια είναι η δουλειά. Στην ουσία να στηρίξει βασικές εμβληματικές αντιλαϊκές πολιτικές, στην πραγματικότητα να πάρει μερικούς ψήφους από αυτούς που θα μπορούσαν να έρχουν έρθει για παράδειγμα στο ΚΚΕ ή σε πιο ριζοσπαστική στάση προοδευτική να κρατούσαν μέσα στην κοινωνία και χάνονται σε διάφορα ακροδεξιά Εξοκοινοβουλευτικά, άλλα το, αριστερά γενική... δίθεν ε, μορφώματα τα οποία δεν ωφελούν σε τίποτα τον ελληνικό λαό και δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα, όχι μέσα στη Βουλή μόνο, δεν έχουν να προσφέρουν κυρίως τίποτα μέσα στο λαϊκό κίνημα, μέσα στο εργατικό κίνημα, στον ελληνικό λαό. Χθε είπατε στο περιστέρι στην ομιλία σας, προσέξτε μην έρχεται με φόρα, γιατί κάπου θα βρείτε. Σε ποιον το είπατε, Για ποιον το λέτε. Το έλεγα και για τον κύριο Μητσοτάκη και για τον κύριο Τσίπρα. Τι Γιατί έρχονται με πολύ φορά, μερικές φορές, ε, εννοούσα ακριβώς τις πολιτικές τους. Ότι υλοποιούν πολιτικές οι οποίες είναι ενάντια στα λαϊκά συμφέροντα και θα πρέπει ε, με τον τρόπο αυτό και τη δυναμική που δήθεν εμφανίζουν να μαζευτούν λίγο. Ο κύριος Τσίπρας ε, πήρε ένα γερό ράπισμα από τον ελληνικό λαό ε, στις προηγούμενες εκλογές με το 20%. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν έχει κανένα λόγο ο ελληνικός λαός να δώσει ενίσχυση. Δεν σημαίνει τίποτα για παράδειγμα για να αντιστρέψω τα βρώμικα κόλπα του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, τα παλιά πασοκικά κόλπα, όπως είπα σε μια συγκέντρωση αυτού του κόμματο, όπου έλεγε δεν χρειάζεται να δώσεις ας πούμε ένα, δύο τα εκατό. Τι, τι, διαφορά έχει αν πάρει 7 ή 8 τα εκατό το ΚΚΕ ή 9, το θέμα είναι να ψηφιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ ή το θέμα είναι να ψηφιστεί λέγαν παλιά το ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν αυτά τα ζητήματα εμείς τα βάζουμε επιτάπητος και λέμε το εξής στον ελληνικό λαό κοιτάζοντάς τον στα μάτια ότι το 1% για παράδειγμα ή το 2% στο ΚΚΕ που σημαίνει περισσότερους βουλευτές στη Βουλή άρα περισσότερους βουλευτές να βοηθήσουν στους εργατικούς λαϊκούς αγώνες στα λαϊκά προβλήματα να επιληθούν, να αναδειχτούν, να διεκδικηθούν είναι μεγάλη δύναμη, είναι αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία. Το να δώσει ένα-δύο βουλευτέ, επειδή θα πάρει αντί για 20, θα πάρει 21% ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, απέδειξε με την προηγούμενη θητεία του ω αξιωματική αντιπολίτευση ότι δεν σημαίνει τίποτα. Διότι δύο βουλευτέ παραπάνω, για παράδειγμα, του ΣΥΡΙΖΑ, σημαίνει ότι θα ψηφίζουν μέσα στη Βουλή αντιλαϊκά νομοσχέδια, σημαίνει την ίδια ώρα ότι θα υπονομεύουν τι διεργασίε μαζικοποίηση του εργατικού, του λαϊκού κινήματο, των αγώνων του λαού μα, που είναι και το κύριο μέτωπο που πρέπει να αναπτυχθεί το επόμενο ε, διάστημα, έτσι το... ώστε να αντισταθούμε δεν σε αυτά. Το... Αντίστοιχα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχα... θα θέλει και αυτός να τις δυνάμεις του. αντίστοιχα, το ίδιο συμβαίνει και με τη Νέα Δημοκρατία. Εμεί, για παράδειγμα, καλούμε του ψηφοφόρου τη Νέα Δημοκρατία να μην τη δώσουν 41%. Να μην τις δώσουν 40%. Να την πάνε πιο κάτω. Καλούμε τους εργαζόμενους που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία πιεζόμενοι από αυτό το δίλημα, το ψεύτικο κατά την άποψή μας δίλημα ότι η σταθερότητα ή η αστάθεια, ότι να έχουμε μια κυβέρνηση σταθερή να μην είναι ασταθής ή να μην στηρίζεται σε άλλες δυνάμεις κλπ. Εμείς λέμε να το απορρίψει αυτό το δίλημα να ενισχύσει όμω το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα. Όχι να όμως ενισχύσει άλλα κόμματα. Στο πρώτο κόμμα, πώ θα έχουμε κυβέρνηση, λέτε. Δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει αυτοδυναμία. Αυτή είναι η εκτίμησή μου, γιατί είμαστε μια βδομάδα πριν τι εκλογέ. Ε, αυτή είναι η εκτίμηση που κάνω, βλέποντα και από τι περιοδίε και από τη δουλειά των κομματικών οργανώσεων, αλλά και από τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων βλέπετε, που δηλαδή, έχουν πρώτη δει νέα δημοκρατία το φω τη δημοσιότητα. Ναι, η Νέα βλέπετε, Δημοκρατία πάρα, με αυτοδυναμία. Ναι, έτσι, δεκάτω, έτσι βλέπετε. βλέπετε. Από εκεί και πέρα, όπω είναι η διάταξη, η σειρά των πολιτικών δυνάμεων. Περίπου όπω τι προηγούμενε εκλογέ. Ναι, ναι. Περίπου Θέλω να προηγούμε. πάμε λίγο τώρα, κύριε Γραμματέα, σε αυτό που έγινε τι προηγούμενε μέρε. Ε, αισθάνομαι άβολα πολύ, επειδή σε προεκλογική περίοδο βλέπω ανάλογα με το ποιο κόμμα είναι. Ε, χωρίς να τους έχουν εξοδοτήσει τα, τα θύματα, να κάνουν ουσιαστικά πολιτική πάνω σε αυτό το κακό που έγινε. Θα ήθελα να μου πείτε αν εσείς πιστεύετε, έναν προσφέρετε για προκλητική πολιτική και ένα δεύτερο, ε, αν μπορεί να είναι ανοιχτά τα σύνορα ενός κράτους. Κοιτάξτε να δείτε, μιλάμε για μια ανίποτη τραγωδία, για τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται... Πάνω από 750 ανθρώπινες ψυχές έτσι λένε, που έτσι χάθηκαν, λένε. Ναι. αυτό μου είπαν και εμένα γιατί πήγα, ε, ήμου, Ήμουν μάλιστα και ο πρώτος που από την πρώτη στιγμή πήγα στην Καλαμάτα εκεί Καλαμάτα, ναι. ε, και μου έλεγαν και οι λιμενικές αρχές και το αρχηγείο εκεί και, και οι τοπικοί παράγοντες και την εικόνα που είδα από τους ίδιους τους πρόσφυγες Ηταν κυρίω γυναικόπαιδα, γι' αυτό σώθηκαν μόνο άντρε που ήταν στο κατάστρωμα. Mm -hmm. Γιατί οι γυναίκε και τα παιδιά, τα μικρά, ήταν στα μπάρια ε, του πλοίου. Εκεί είναι το μεγαλύτερο βάθο, έχει εκείνο το σημείο η θάλασσα, το τμήμα αυτό της θάλασσα Μεσογείου, είναι 5.200 μέτρα. Είναι πολύ δύσκολο σημείο, αλλά κοιτάξτε, το ζήτημα είναι που πρέπει να συζητήσουμε για να μην ή για να αποτρέψουμε τραγωδίες, πρέπει να μιλήσουμε για την ουσία και πρέπει να συμφωνήσουμε εδώ όλοι ότι πρέπει, ότι αυτή η κατάσταση, κανένα δεν θέλει να φύγει από τον τόπο του, από τη χώρα του, δεν το κάνουν για χόμπι, δεν Ο κάνουν ταξίδι. Αναψυχή οι άνθρωποι, αναγκάζονται και φεύγουν. Οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να μείνουν στι πατρίδε του, στι χώρε του. Εμεί θέλουμε επίση να μείνουν εκεί, όπω θέλουν και οι ίδιοι. Αλλά αναγκάζονται από του πολέμου. Γίνονται οι υπεριαλιστικοί πόλεμοι σε αυτέ τι χώρε. Αν δείτε τη σύνθεση αυτών των προσφύγων, δηλαδή από τη Συρία, από τη Λιβύη, από το Αφγανιστάν, από μα το Πακιστάν. Είναι, Πακιστά. είναι χώρε που είτε. Ανισότητα, αυταρχικά καθεστώτα, δημογραφικά, κλιματικά. φτώχεια, φτώχεια πολιτικέ διώξει. Όλα αυτά συμβαίνουν, πόλεμοι, επεμβάσει και δυστυχώ αυτά συμμετέχει και η χώρα μα μέσω του ΝΑΤΟ και μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τέτοιες επεμβάσεις. Άρα αυτό πρέπει να σταματήσει να και, μπορεί να στα... και, μπορεί να σταματήσει μάτια, αν, αν ξεκινήσουμε από τη δική μας χώρα σαν λαό να απαιτούμε και βέβαια αυτοί που έχουν τις τύχες του λαού στα χέρια τους να παίρνουν τέτοιες αποφάσεις που να μην οδηγούν σε τέτοιες επεμβάσεις. Επειδή το πρόβλημα είναι τεράστιο και όπως πολύ σωστά το επισημαίνετε και το ακούμε και από άλλους ειδικού. Να μιλήσουμε για εμά, όχι για άλλε χώρε. Η χώρα μα πρέπει να έχει ανοιχτά σύνορα ή όχι. Θα μπορούσε να έχει ανοιχτά όταν, υπήρχε, όταν υπάρχει γέφυρα φιλίας και συνεργασίας με τους άλλους λαούς. Να σας πω κάτι. Αν υπήρχε αυτή η κοινωνία που εμείς όχι απλά ορα, οραματιζόμαστε, αλλά την έχουμε και στο πρόγραμμα μας. Μια κοινωνία όπου στην εξουσία θα ήταν ο ελληνικός λαός, η εργατική τάξη, τα εργαζόμενα λαϊκά στρώματα. Αν στην Τουρκία επίσης, ήταν μια τέτοια κοινωνία και μια τέτοια εξουσία, λαϊκή πραγματικά. Δεν μιλάμε για αυτές τις αυτές, κοινωνίες, άρα τώρα τι άρα, να λοιπόν, να γίνει. άρα λοιπόν το πρωταρχικό είναι σε αυτή την κατεύθυνση να βαδίσουμε. Γιατί μου λέγατε πριν για διακυβέρνηση, για εξουσία, τι έχουμε στο πρόγραμμα. Mm -hmm. Άρα λοιπόν εμείς λέμε στον ελληνικό λαό, εκεί πρέπει να βαδίσει. Γιατί για να μην εκμεταλλεύονται τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, τις πλούσιες της χώρας μας, όπως και άλλων χωρών εδώ στη γειτονιά και σε όλο τον κόσμο ή τα υπεριαλιστικά, τα καπιταλιστικά κράτη ή μονοπολίες και οι όμιλοι οι πολιεθνικές και δημιουργούν έτσι συγκρούσεις, πολέμους, εμφύλιες σειράξεις κλπ. Πρέπει η κοινωνία να αλλάξει άρδιν. Το πολιτικό σύστημα να αλλάξει άρδιν, οι οικονομία και οι κοινωνικές σχέσεις να αλλάξουν άρδιν. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να βαδίσουμε και γι' αυτό έχει Πάρα Πολύ μεγάλη σημασία η ενίσχυση του ΚΚΕ. Με τα δεδομένα που Γιατί έχουμε. Γιατί εδώ υπάρχουν ευθύνε. Με τα δεδομένα και που έχουμε. Σήμερα, αυτό που λέτε για την πολιτική των ανοιχτών θαλασσών και των κλειστών συνόρων mm -hmm. σημαίνει ότι οδηγούμαστε αυτόματα σε καταστολή των προσφύγων. Ενώ το ζήτημα ήταν η επίλυση των προβλημάτων. Και όταν οι άνθρωποι παίρνουν των το οματιών του μα... μαζί με τι γυναίκε του, οι άντρε και τα παιδιά του, ολόκληρε οικογένειε για να φύγουν από αυτές τις χώρες που δεν μπορούν να ζήσουν και ζητάνε μια καλύτερη μοίρα, θα πρέπει οι χώρες Ανοίγουμε να τους υποδέχονται. Το τους γιατί, για παράδειγμα, το γιατί για παράδειγμα να σας πω, ναι. γιατί δεν υλοποιήθηκε η πρόταση του ΚΚΕ. Αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται στην Τουρκία οι περισσότεροι. Από Πακιστάν, από Συρία, από Ιράκ, από Αυγανιστάν, Βεβαίως, από Βόρεια από από Αφρική, κυρίως, κυρίως είναι ε, στην Τουρκία. Ή σε άλλες χώρες, είναι mm. στην Αίγυπτο, ή στη Λιβύη, με έχουμε σχέσεις. Εμεί λέμε το εξή και με την Αίγυπτο έχουμε διμερεί και με την Τουρκία έχουμε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να καταργηθεί η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία. Διότι εμεί λέμε ότι μέσα στην Τουρκία. Εκεί θα μπορούσε να γίνει η πιστοποίηση των προσφύγων. Μάλιστα. Εκεί θα μπορούσε να γίνει η χορήγηση του ασύλου ή η προώθηση προς τον τελικό προορισμό. Γιατί κανείς δεν θέλει να μείνει στην Ελλάδα. Το 90% θέλουν να πάνε στην Ευρώπη, σε άλλες Παλή χώρες. Επιτυχία. Άρα λοιπόν αυτό γιατί δεν υλοποιείται. Γιατί να εργαλειοποιεί η Τουρκία και να στέλνει και να πνίγονται γυναικόπαιδα στη θάλασσα του Αιγαίου ή στα νερά της Μεσογείου όταν θα μπορούσε εκεί σε αυτές τις χώρες που βρίσκονται οι πρόσφυγες αναζητώντας καλύτερη μοίρα να γίνεται η καταγραφή, η χορήγηση των απαραίτητων χαρτιών και να επιλύεται το ζήτημα εκεί. Δεν γίνεται γιατί δεν το θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν το θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι πραγματικά θέλει να έχει τους πρόσφυγες μόνο ως φτηνό εργατικό δυναμικό, ό,τι τους χρειάζεται. 500.000 θυμόσαστε Κύριε στις αρχές κράτησε η Γερμανία από τους πρόσφυγες κάνοντάς τους διαλογή με βάση το επιστημονικό νομίζω, επίπεδο κλπ. Και, λοιπά. Και, εδώ δυνατή, στην Ελλάδα, και εδώ στην Ελλάδα το, και τελειώνω, το, με και αυτό, δυνατή, και τελειώνω με αυτό με 250.000 ευρώ ένας πρόσφυγας λεφτάς που παίρνει και ένα ακίνητο στην Ελλάδα, μπορεί να έρθει άνετα. Δηλαδή για την golden Του visa. δίνει Golden Visa η ελληνική πολιτεία. 5.000 ευρώ τον άνθρωπο, Μάλιστα. ένας δουλέμπορος εγκληματίας διακινητής, πνίγει τους ανθρώπους στο, στη Μεσόγειο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ κύριε Γραμματέα, κύριε Κουτσούπα. Καλή επιτυχία σας εύχομαι εγώ. και καλή δύναμη.